Δεν παίζουμε με. Δεν... Κοίταξε να σου πω, για να είμαστε δίκοι. Είναι τόσο παιχταράς ο Κωνσταντέλιας, είναι μιας άλλης κλάσης, που μόλις μπει θα καταλάβουμε ότι ο Μουρκ δεν θα εκθέτει τον Μουρκ, επειδή είναι πολύ καλός, δεν είναι κακός ο Μουρκ σήμερα. Απλά δεν είναι Κωνσταντέλιας, ρε φίλε, να μπει μέσα και να σου δημιουργήσει φάση. Τι να κάνουμε τώρα. Αλλά δεν γίνεται και να παίζει συνέχεια Κωνσταντέλιας, πρέπει και να ξεκουραστεί, πρέπει να παίρνει και χρόνο. Ξεκούρασης, να παίρνει κάποια λεπτά, δεν γίνεται να παίζει συνέχεια το παιδί και να πάθει τίποτα. Γιατί μην νομίζετε, έχει και αυτός κάποιες φορές ενοχλήσεις του, έτσι. Λοιπόν, Σάστρε, στα play-off, ας πούμε, πέρσι που λέγατε ότι σέρνεται, έπαιζε με τραυματισμό. Σε όλα τα play-off έπαιζε με μικρό τραυματισμό. Μια κάτι του Σάστρε προς τον Ντεσπότοφ καλή ήταν, αλλά δεν την προλάβε. Ο Ντεσπότοφ ήταν λίγο ίσως πιο δυνατή από ό,τι έπρεπε. Ο Κλέμαν. Άλλη μια επιθυσία τον πάω. Για να δούμε. Μήπως τώρα γίνει κάτι. Τάισον, Μπάμπα. Ο Μπάμπα δεν έχει πάρει πρωτοβουλίες καθόλου. Η αριστερή πλευρά γενικά. Ο Μουρκ δεν έχει δουλέψει. Κερδίζει ένα φάουλ. Yeah. Κάνει κάποιες προσποιήσεις και καταφέρει να κερδίσει φάουλ σε καλή θέση από διαγώνια. Διαγώνια εντελώς, ακριβώς διαγώνια. Yeah. Από τα 20 περίπου μέτρα, μπορεί και λίγο παραπάνω, εκεί για γέμισμα, Αντώνη. Ναι. Τάισον και Μουρκ πάνω την μπάλα, στην γωνία της εκτεδόν, στη γωνία της μεγάλης περιοχής, ένα τείχος από δύο παίκτες του ΠΑΣ, στο 29 όλα αυτά. Για να δούμε το φάουλ από τον Μουρκ, στο δεύτερο δοκάρι μπάλα, δεν πήγαινε στον τριζό, στρώνεται στο τεχνό του αυτοσούτ, μεγάλη απόκριση από τον Κλέιμαν, συνεχίζει την φάση. Γκολ! Μπάμπα, 1-0 για τον ΠΑΟΚ. Πέλε Μπάμπα σκοράρει. 1-0 από το επιτέλους. Ανοίγει το σκορ από αυτή την εκτέλεση φάουλ που έγινε στην καρδιά της περιοχής. Έδιωξαν οι παίκτες του ΠΑΣ. Η μπάλα στρώθηκε το σπότο. Έκανε το σουτ. Εξαιρετική υπόθεση του Κλέιμαν σχεδόν σε ύψος κοινωνικής περιοχής. Στρώθηκε η μπάλα στον Μπάμπα, ο οποίος έκανε το διαγώνιο σουτ. Και η μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. ΠΑΟΚ 1, ΠΑΣ 0. Με τη συμπλήρωση μισή ώρα αγώνα. Καρφαλώνει πάνω το Τάσο και ο πανηγυρισμού και πολύ ωραία με τον Οσμπό. Θα λέει ο Μπάμπα. Και το Κετζιόρα βλέπει σε ριπλέ τη φάση η εκτέλεση του Μουρκ. Κακό. Ο Μπάμπα δεν είναι πουθενά. Ο Μπάμπα δεν είναι πουθενά. Μπάμπα στην περιοχή. Ο σου του Ντεσπότοφ αποκρούει ο Κλέιμαν πολύ δύσκολα εδώ. Ή όχι, όχι. Ο Κλέιμαν. Και αυτό που λέγαμε νωρίτερα ότι ο Μπακαδέμα έχει κάνει 5-6 επεμβάσει. Στη μία που την ήθελε πιο πολύ να κόψει τον Μπάμπα, δεν τα κατάφερε. Εντάξει. Σέντρα του Οσντόεφ, στα χέρια κακή σέντρα, στα χέρια του Κλέιμαν. Ο ΠΑΟΚ επανακτά την κατοχή πολύ εύκολα και ο Κουλιαρίκης για ασφάλεια γυρίζει στον Κοτάρσκι, ο οποίος βγαίνει από την περιοχή του. Είμαστε πρώτα λεφτά του δευτέρου ημιχρόνου. Ο ΠΑΟΚ 1, ΠΑΣ 0. Από το 21ο λεπτό, ο ΠΑΟΚ με σκορ τον Μπάμπα Ράχμαν. Προηγείται. Ο Βράδης βάλετε κανένα γκολ με κόρνερ. Με κόρνερ δεν πήγε τον γκολ. Μετά από κόρνερ δεν πήγε. Κόρν. Από κόρνερ ξεκίνησε η επίθεση. Η φάση του γκολ. Απλά δεν έγινε απευθείας. Δηλαδή κόρνερ, κεφαλιά, γκολ. Μουρκ. Θα την περάσει την κάθε την παλιά. Θα την περάσει αλλά όχι σε πρώτο χρόνο. Σάστρα και πάλι για τον Μουρκ. Μουρκ για τον Οσντόεφ. Οσντόεφ παράλληλα για τον Τάισον. Τάισον στον άξονα. Έχει χώρο και τον Μπάμπα. Σκέφτεται τι θα κάνει τελικά, θα πάει τη διαγώνια παλιά. Για τον Σάστε, σα έχει γυρίσει την μπάλα. Δεν μπορεί ο Τζίμας να μπει σε πρώτο χρόνο. Ήταν εύκολα εκεί τον έκοψε ο αντιπάλος γιατί ήταν και πίσω του. Ο Σντόεφ για τον Μουρκ. Μουρκ για τον Ντεσπότοφ. Ντεσπότοφ φρενάρει. Ο Πάοκ είναι σε πολύ κλειστού χώρου και ψάχνει με κοντινές πάσεις να δει αν μπορεί να διασπάσει την άμυνα του Πάσ. Τώρα γυρίζει την μπάλα. Θα αλλάξει πλευρά ο Πάοκ. Ο Τάισον συνεχίζει, κινείται από τα αριστερά. Πέφτει και θα κερδίσει το φάουλ. Σε καλή θέση. Δεν είναι εντελώς. Είναι πλάγια, διαγώνια, αλλά όχι εντελώς διαγώνια. Παράλληλα με την αριστερή γωνία της μεγάλης περιοχής. Στα 20. Μπροστά, μάλλον, όχι παράλληλα. Πού, τι παράλληλα. 25 μέτρα, θα γίνει γέμισμα. Και μέχρι και απευθείας πάει, αλλά εντάξει, θα γίνει γέμισμα λογικά. 2-0 τελικό είπαμε. Είπες εσύ, Άλεξ και Αντώνης. Και ο Αντώνης είπε 2-0. Εγώ είπα 3-0. Άμα μπει τώρα το 2, δεν θα γίνει λήξη 2. Ρε εσύ, boxing δεν το κάναμε με Πέκεν Πάρο. 7 κοψίματα έχει το παιδί. Τι να κάνουμε, μην τα πούμε. Ο Μουρκ, γέμισμα. Διώχνει του Πάσπα, η μπαλαπή στο ΜΕΤΕ, ΜΕΤΕ απευθείας. Γκολ!
Πέρασε το κλεράκι του! Απευθείας! Σουτ! Φαλτσαριστό, δεν ξέρω αν το ήθελε. Το Κλέιμαν, ήθελε, δεν ήθελε, Νίκο μου, και να μην θέλεις, δεν λέει κανείς, δεν θα γράψουν συγγνώμη 2-0. Ο Ζωρίζει τα δοντάκια του από το χαμόγελο που έριξε. Auto Expert Γιάννης Ζαχαρνάς. Εισαγωγές, πωλήσεις, παραγγελίες αυτοκινήτων. Ιωάννης Αλουχίδη 2. 2310-024-739. Ζητήστε το αυτοκίνητο που θέλετε και η Auto Expert Γιάννης Ζαχαρνάς θα σας το φέρει. Ίσπο Τριανδρίας, Γρηγορού Λεμπράκη 94. 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα ανοιχτό. Gaming εμπειρία σε υπολογιστές και PlayStation 5. Οθόνες για τη μετάδοση όλων των αγώνων. Κροκόδηλος, η μπειραρία σήμα κατά τεθέν της Τούμπας. Βοσπόρου 1, πάρα πολλές ετικέτες μπύρας και φιλικό περιβάλλον. Φανοπύρο Διανός, προέκταση Μακρυγιάννη στον Εύωσμο. Δωρεάν μεταφορά και έλεγχος του οχήματος στο συνεργείο. Τηλέφωνο 2310-681-111. Πρατήριο Υγρών Καυσίμων Γιώργος Γαβριελίδης, στην Πραξαγόρα 5, στην Τούμπα. Προσφορά κάθε Παρασκευή και Σάββατο με χαμηλωμένη τιμή στην 98 αμόλυφθη, πλήσιμο του αυτοκινήτου, σνακ και καφές εντός του καταστήματος. Το νέο καφενείο με δύο εστιατόρια, Διογένους 39 και Γρηγορίου Λεμπράκη 205. Εξαιρετικό περιβάλλον, προσιτές τιμές. Τώρα στην Πράξη Αγόρα 22. All day, καφέ, brunch, ποτό. Peak Athletics με δύο καταστήματα στον Εύωσμο. Καρολίου Δημητρίου 119, Καρολίου Δημητρίου 123. Όλα τα είδη που αφορούν τον αθλητισμό και στο peakathletics.gr. Τηλεφωνική ή ηλεκτρονική παραγγελία με την χρήση της λέξης Pack Today έχετε 10% έκπτωση και επιπλέον 5% έκπτωση στα εκπτωτικά είδη. Το στέκι της παρέας. Παραίσθητη κατάσταση για μπύρα, ποτό, μεζέ, με ψάρι και κρέας. Τυρολόγης 52 στην Τούμπα. Bolt. Εξαιρετική ποιότητα καφέ. Take away 2310-940-065. Μπότσαρ 135 μαζί με το καφέ. Φρέσκα κουρασάν, κρύα σάντουιτς. ePavlasofos.gr. Το κατάστημα που έχει τα πάντα για τον καφέ. Μεταφορικά με 1 ευρώ μέσω του Box Now και 20% έκπτωση προσφορά από το Pack Today με την χρήση της λέξης Today στην ηλεκτρονική σας παραγγελία. Περιορέξεως στην Κωνσταντινούπολης 8 στο Νεορίσιο. 72008-72045 για τις τηλεφωνικές σας παραγγελίες. Κρέατα, σούβλας, σχάρας και ό,τι άλλο επιθυμείτε θα το βρείτε στο Περιορέξεως. Alto Eke, το λογιστικό γραφείο του Νικόλα Πολατίδη. 6947-93-93-51. Συμβουλές και συνεργασία και σε ατομικό και σε εταιρικό επίπεδο. Bonacero, με τρία καταστήματα. Ελευθερίου Βενιζέλου 94 στη Νεάπολη, Μπότσερ 48 και Αδελφών και στην δικιά μας, την Ασπρόμαυρη Γειτονιά, Μικράς Ασίας 11 στην Κατοτούμπα. Εξαιρετικές τιμές σε ανδρικά και γυναικεία ρούχα. Εσύ και ετοιμαστεί. Τι είναι εσύ με το φορέ, εδώ ο φορέ πρέπει να το βάλει. Τέτα τέτα παίρνει στο τερματοφύλακα, σε του κάνει δώρο ναι, την μπάλα. Βάλτο, μόνος με το τέρμα. Καταλαβαίνω το φω, εσύ, ότι δεν δίνει πάσα. Α, γιατί πάσα, ναι, και εγώ εκεί. Γιατί είμαι... τον βλέπω ότι έχει λοκάρει να το κάνει. Εκεί το βάζεις. Εκεί το βάζεις. Εγώ ποιος είπα ότι θα σκοράρω σήμερα. Δεν πρέπει να πέτυχα κανένα, λέει. Ο Σντόρφ, Δεσπότοφ και Τζίμα. Κόρνερ, κεφαλιά, δεύτερο. Πολύ μεγάλη ευκαιρία από το Κετζιόρα που στέλνει την μπάλα ελάχιστα πάνω από τα δοκάρια. Εκτελέσει και το κόρνερ, πετάχτηκε ο Μεϊτέ. Η μπάλα πήγε μετά την κεφαλιά του Μεϊτέ μέσα στη μικρή περιοχή στο πίσω δοκάρι. Προβολή του Κετζιόρα, κατάφερε να το χάσει ο Κετζιόρα. Ο Κετζιόρα πήγε να βάλει δεύτερο γκολ φέτος. Μόλις μας πούσε ο Μεϊτέ, λέει ο Αρία. Να έχει βάλει δύο γκολ ο Κετζιόρα. Καλή μεριά, ρε αγοράκι. Ένα στην Άντρα και ένα στον Άγιαξ. Στείλε ένα super chat. Ανάλογα πως θα κέρδισε. Τέτοια ώρα καφέ πίνεις? Όχι, δεν πίνω καφέ. Α, ξέρεις τι πίνω. Ξέρει τι πίνεις? Τσάι. Χατρίκο βίνει. Τσάι, μου φτιάχνει τσάι. Ζεστό. Βίνει καψούρα της ξεπάτωσης. Λοιπόν. Αλλάζει παιχνίδι ο Μπάμπα για τον Σάστρε. Ο Πάκ πλέον προηγείται 2-0 και είμαστε στο 53. Το πιάδε, λίγο βάλατε. Λίγο βάλατε. Είπατε ότι δεν βάλατε πολύ. Στο 52 τελείωσε το τσάι.
Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ έχει πάρει φόρμα αυτό το δεύτερο γκολ. Σάστρε, σέντρα κεφαλιά, γκολ! Δήμος! Αυτή τη φορά δεν αφεύγει. Τι γκολ έβαλε, φοβερή κεφαλιά. Σεντερφορίσε κεφαλιά. Σεντερφορίσε κεφαλιά. Ο Τσίμας σκοράρει παστέλωσε. Και στο δεύτερο παιχνίδι στο οποίο είπες βασικό στο πρωτάθλημα. Σάστρε τη σέντρα. Από πολύ μέχρι αυτή κεφαλιά. Γυριστή κεφαλιά του μικρού. Γκολ χαμόγελα του Λουτσέσκου. Που είδε πριν στεναχωρέθηκε που το έχασε ο μικρός το προηγούμενο. Ο μόλις 18 χρονών Τσίμας. Αλλά εδώ το βάζει και πληρώνει κιόλας νομίζω πολλούς. Βουβέλλον τρεις. Άρα ένας από αυτούς που κάνει προθέρμανση τώρα είναι ο Αθηναίος Κρίκος. Αυτός που δεν κατάλαβε ποιος είναι. Δεν θα πει ποτέ. Μπαμπαράχμα κατεβάζει, δίνει πάσα πίσω στον Κεντζιόρα. Κεντζιόρα σταθερό σήμερα εκτός από ένα λάθος. Πολύ. Μια πάσα λάθος η οποία. 9 στα 10 λάθη αμυντικού Νίκου μου είναι πολύ. Να το Σάστρε. Λίγα το Σάστρε, Σάστρε. Γυρίζει. Καταλήγει στα δίχτυα! Δεύτερο γκολ για παίχτη ΠΑΟΚ που δεν το θέλει. Συγγνώμη, αλλά μπήκε. Αυτό το. Νομίζω αυτό δεν το ήθελε, άρα το ήθελε. Σάστρε γκολ! Από τα όρια της περιοχής πάει να βγάλει σέντρα. Για τον Τσίμα. Γίνεται μία κόντρα και η μπάλα καταλήγει με ψι. Καπέρνει ύψος και προσγειώνεται στα δίχτυα του Κλέιμαν. Λοιπόν. Καλά είπα εγώ θα βάλει πολλά γκολ. Πάμε 4-0. Ήταν η τελευταία φάση του Τζίμα στο παιχνίδι. Ο οποίος περνάει και στον αγωνιστικό χώρο για να μπει. Εντάξει, έπαιξε ο Τζίμα. Ο Μπράντον Τόμας.